Κυρία Ιωάννου, μόλις τελείωσε μια παρουσία πολύ επιτυχημένη, θα έλεγα εγώ. Γιατί πέραν ας πούμε, από τα οικονομικά στοιχεία ας πούμε, που αναλύσατε, επικεντρωθήκατε πολύ και στον ανθρώπινο παράγοντα, στην διαπροσωπική σχέση. Βεβαίως, εγώ τόσα χρόνια που βλέπω, αλλά και από τη συνέντευξη, βλέπω ότι αυτό ήταν πάντα ένα βασικό στοιχείο του οργανισμού του κλαμπ. Αλλά πείτε μας λίγο περισσότερα λόγια εσείς. Ευχαριστώ, Μάρκο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πάντα από την αρχή το American Club έβαζε έμφαση πάνω στους ανθρώπους. Όταν κοιτάξω όλα τα P&I clubs, πάνω κάτω, τα P&I clubs καλύπτουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, σχεδόν τα ίδια rulebooks έχουμε. Οπότε, τι είναι που κάνει τη διαφορά, τι είναι που τραβάει τον κόσμο, τι είναι που βοηθάει στην ανάπτυξη σε ένα P&I club. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους και πρέπει να επιλέξεις και να επενδύσεις σε σωστά άτομα και σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν τη δύναμη της σχέσης. Εμείς μεγαλώσαμε μαζί με την αγορά εδώ στην Ελλάδα γι' αυτό το λόγο. Πρώτα απ' όλα, η εταιρεία πάντα διάλεγε ανθρώπους τοπικά από τη χώρα ή από την πόλη όπου ήθελε να ανοίξει ένα γραφείο. Οπότε, όταν ανοίξαν εδώ, ας πούμε, παράδειγμα το 2005, διαλέξαν ανθρώπους που είχαν μεγαλώσει σε αυτή την αγορά. Και συνεχίζουμε αυτό και όχι μόνο, φέρνουμε και πολύ νέα παιδιά. Δεν κρατάμε όλους, κρατάμε τα καλύτερα παιδιά που πιστεύουμε ή ό,τι μπορούμε και επενδύουμε σε αυτά και τους μαθαίνουμε τη δουλειά από πολύ νωρίς, ακόμα και όταν είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και όταν ανοίγει μια θέση υπάρχουν ευκαιρίες για αυτά τα παιδιά να μπουν μέσα. Οπότε για μας, άμα σκεφτείς ότι ξεκινήσαμε σαν 5 άτομα το 2005 και τώρα είμαστε 12 άτομα και δεν βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, μόνο και μόνο αυτό πιστεύω ότι είναι απόδειξη ότι ο τρόπος ή η προσέγγιση που έχουμε πάνω στους ανθρώπους και στις σχέσεις δουλεύει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το γραφείο εδώ στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο γραφείο έξω από την Αμερική και έχει την μεγαλύτερη ομάδα στο τμήμα απαιτήσεων. Οπότε είναι ουσιαστικά το core service που λέμε. Και όχι μόνο, έχουν αποκτήσει και πάρα πολύ καλή φήμη. Και είμαστε από τα πιο νέα clubs στην Ακτή Μιαούλη. Οπότε γι' αυτό είμαστε αρκετά περήφανοι, άμα σκεφτείς ότι ανοίξαμε το 2005 και στην ελληνική αγορά μπήκαμε το 1995, κάπου εκεί. Αλλά κοίτα να δεις, εγώ τι πιστεύω ότι είναι το μυστικό. Ειδικά εδώ στον Πειραιά έχουμε συνδυάσει ό,τι είναι καλύτερο σε αυτή τη χώρα, που είναι το sophistication, το know-how της ναυτιλίας, μαζί με το know-how της Αμερικής. Και φέραμε τα καλύτερα στοιχεία των δύο χώρων και ζει εδώ στον Πειραιά στο ελληνικό γραφείο του American Club. Και εγώ πιστεύω ότι είναι το μυστικό. Ναι. Πολύ ωραία έτσι και αισθάνομαι πολύ τυχερός πως απέσπασε ένα μυστικό. Τώρα θα ήθελα λίγο να έρθουμε σε ένα θέμα που δεν δίνει και τόσα χαμόγελα στην ελληνική ναυτιλία και στην παγκόσμια ναυτιλία, το οποίο είναι αυτοί οι κανονισμοί, οι πολλοί κανονισμοί και συγκεκριμένα τις χαμηλές εκπομπές θείου. Εσείς από την πλευρά του P&I Club, πώς το μέχρι τώρα το διαχειρίζετε, σε ποια φάση ας πούμε, των συζητήσεων ή και ποια προσέγγιση έχετε και ποια συμβουλευτική ενδεχομένως θα δίνετε συμβουλές στους πλειοκτήτες. Είναι πολύ δύσκολο θέμα. Εμείς τώρα είμαστε μες στη μέση με ένα project που δουλεύουμε και ο Bill Moore που ήταν εδώ σήμερα που είναι υπεύθυνος για το Loss Prevention χτίζει ένα μεγάλο έργο για να βοηθήσει τουλάχιστον τα δικά μας τα μέλη για να δώσουμε κάποιες οδηγίες. Δύσκολο είναι να σας πω ότι η αλήθεια ότι δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ποια είναι η θέση μας πάνω σε αυτό γιατί είναι ένα live progress, ας το λέμε εδώ, live process. Εμείς γενικά πιστεύουμε ότι μερικές φορές προχωράνε και το είπε και ο Βιν σήμερα στην ομιλία του, προχωράει ας πούμε η διεθνής κοινότητα και οι κυβερνήσεις προχωράνε λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο unrealistic, να το πω, δεν ξέρω πώς το πω στα ελληνικά, σε σχέση με την πραγματικότητα, με το
τι θα έπρεπε να κάνουν. Ναι, χρειαζόμαστε. Έχουμε στόχους, εντάξει, και για το περιβάλλον πρέπει όλοι να είμαστε μαζί, να δουλεύουμε προς στόχους, αλλά αυτό πρέπει να όμως να ισορροπήσει και με την πραγματικότητα και με το τι έχει αξία στο τέλος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βάζουμε τους πλειοκτήτες μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να διαλέγουν και να είναι μέσα σε ένα δίλημα. Και δεν υπάρχουν εγγυήσεις ούτε απαντήσεις από κανέναν. Οπότε... Και εμείς αυτή τη στιγμή το παίρνουμε λίγο βήμα-βήμα μαζί και με το Διοικητικό Συμβούλιο του American Club, μαζί με experts, και τώρα φέτος θα βγάλουμε κάποια guidance πάνω στο θέμα. Αλλά μας ανησυχεί. Yeah. Είμαι σίγουρος ότι είναι ένα θέμα, θα επανέλθουμε ξανά και ξανά στο άμεσο μέλλον. Γενικά η αίσθησή σας για την ελληνική και ελληνόκτηνη ναυτιλία, αλλά και την παρουσία της εδώ στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, εγώ έχω πει κάτι στο παρελθόν γι' αυτό, γιατί είμαι τώρα στην Ελλάδα 21 χρόνια. Η ελληνική ναυτιλία, η λέξη που χρησιμοποιώ στα αγγλικά να το περιγράψω, είναι resilience. Θα το κοιτάξω, δεν το έχω κοιτάξει να δω πώς λέγεται στα ελληνικά, αλλά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει, η ελληνική ναυτιλία πάντα βγαίνει από πάνω. Είναι ένα μαγικό πράγμα για μένα και πιστεύω ότι είναι έμπνευση για εμάς το American Club. Εγώ πάντα είμαι αισιόδοξη, γιατί οι Έλληνες από τη φύση τους είναι αισιόδοξοι. Και ναι μεν, όλοι, ας πούμε, κοιτάζουμε κάποια πράγματα και λέμε ότι είναι μεγάλο εμπόδιο αυτό. Αλλά εγώ βλέπω από την ιστορία ότι πάντα οι Έλληνες στην ναυτιλία προσπερνάνε κάθε εμπόδιο. Thank you so much for joining us today. I hope we didn't tire you too much. I hope you found it interesting. And again, thank you.